Σήμερα Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, 8 η ώρα, πήρα από την αφετηρία το λεωφορείο το Β9, Αθήνα, κάτω και φυσιά, για να πάω σπίτι μου. Κοντά Αγίου Μελετίου μπαίνουν κάποιοι ελεκτές, όχι τον Άγιο Παντελήμωνα, μπαίνουν οι ελεκτές. Εγώ λέω ότι δεν έχετε δικαίωμα, επειδή είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες, να μου ζητήσετε τίποτα. Δεν σας δίνω τίποτα και πάω να φύγω. Αυτός με εμποδίζει και μου δίνει δύο κλωτσές και μια σφαλιάρα στο κεφάλι, που πονάω ακόμα το κεφάλι μου και έχω τάση για εμετό. Ήδη έκανα και έναν εμετό και σαλίζομαι πάρα πολύ. Όταν λοιπόν κατεβήκαμε στην Αγίου Μελετίου, σε κάτι ζετάδες. Οι ζετάδες ευγενικοί μου είπανε τι έγινε, τους έδειξα την κάρτα μου, είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες 67%, δεν έχω πάει φαντάρος, και με χτύπησαν αυτοί το κεφάλι και μου έδωσαν κλωτιά. Δεν το πιστέψανε, παρά πίστεψαν αυτούς τους ελεκτές που δεν το λέγανε ότι είναι ψέματα, λέω ψέματα, και οι αστυνόμοι το πιστέψανε αυτό, ότι λέω ψέματα. Δεν μου δώσαν τα στοιχεία τους και μου είπανε αύριο να πάω τον ΟΑΣΑ, να πάω τα στοιχεία τους και να του κάνω καταγγελία. Εγώ αυτό θα το κυνηγήσω μέχρι τίποτα άλλο. Και δεν είναι χούντα εδώ, δεν είναι εδώ σύλλογοι αυτοί, είναι κάτι παραπάνω. Γεια σας. Θα πάρω τους γιατρός. Δεν έχει πληρώσει γιατί είναι άτομο με κοινή μας και λοιπά, και είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Και άτομο με ειδικές ανάγκες. Και κεφάλι. Ναι, κεφάλι και στα εδώ και εδώ. Και επίσης αν έχει σημάδια ακόμη. Και είμαι έχω κεφάλι του λάδι. Κεφάλι, εντάξει, γεια σας. Δεν το πάρετε μια, δεν ξέρω. Λοιπόν, παρακλώτη μου, όσοι κάνεις πάρα ένα τηλέφωνο, έτσι. Εντάξει, έτσι. Πάρε με τηλέφωνο, Παναγιώτη.